Γεια σου, καλώς ήρθες λοιπόν σε μία ανάλυση συγκλονιστική που έχει να κάνει η πύλη η οποία ανοίγει και μας μεταφέρει, είναι έντονη, κλιμακώνεται και μας πάει στο 2025, σε να ανοίγει ένας δρόμος δηλαδή, μια πύλη, μια πόρτα και όλοι μαζί μπαίνουμε σε αυτό χρονικά να το πω έτσι, σε καινούργιες διαστάσεις, σε καινούργια πράγματα, σε καινούργιες εμπειρίες. Η πύλη λοιπόν 11-11 του 2024 μαζί με το μήνα τον Νοέμβριο, αν δεν έχεις δει το βίντεό μου ότι τελείωσε με μεγάλο σοκ η ψυχή σου, είσαι ψυχάρα, μπες μέσα, δες την ανάλυση στο κανάλι μου, είναι διότι ο μήνας Νοέμβριος είναι από τους πιο σημαντικούς μήνες γενικότερα και δεν είναι τυχαίο, στο οποίο γίνονται και πολιτικά δρόμενα και πολλές αλλαγές και ανατροπές, είναι τέτοιες οι ενέργειες όπου δείχνει ανθρώπους οι οποίοι αναγεννούνται από τις τάχτες τους. Σωστό, λάθος, είναι η συλλογική επιλογή κτλ. Και σε όλο τον κόσμο γενικότερα έχουμε αλλαγές και εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε πάρα πολλές ανατροπές και πολλά πράγματα που έρχονται στην επιφάνεια. Τα έχω ξαναπεί σε άλλες αναλύσεις, μπορείτε και εσείς να κάνετε το συνδυασμό. Όμως πάμε να δούμε πώς μας επηρεάζει η Σελήνη, πώς μπερδεύτηκα. Παίζει ρόλο και η Σελήνη φυσικά, διότι έχει την ενέργεια της Σελήνης μέσα. Θα σου το εξηγήσω λίγο πιο μετά. Πώς μας επηρεάζει, τι σημαίνει λοιπόν τώρα αυτή η πύλη. Είναι βέβαια ένα διάλεξε μια κάρτα. Ένα μικρό εισαγωγικό και προχωράμε. Αυτή η πύλη λοιπόν που μας σηματοδοτεί να μπούμε στο 2025, τι μας μιλάει? Μας μιλάει για συναισθηματική και πνευματική αφύπνιση. Πρόσβαση λοιπόν σε ανώτερη συνειδητότητα και πολλοί άνθρωποι θα νιώσουν αυτή τη διέστηση, αυτή την συναισθηματική κιόλας ευαισθησία. Θα γίνουμε πολλοί από εμάς πάρα πολύ ευαίσθητοι. Δεν είναι κακό, είναι ο τρόπος με τον οποίο, να σας το πω έτσι διαφορετικά, η καρδιά ανασένει και βγαίνει προς τα έξω. Άσχετα αν άλλος ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει ή δεν μας δέχεται. Επαναπροσδιορισμό στόχων και σχέσεων. Πολλές σχέσεις, πολλοί στόχοι θα περάσουν μέσα από ένα κανάλι φιλτραρίσματος, όπου θα δείτε και πολλές αποκαλύψεις, όπως είπα και στην αρχή, σε πολλά πράγματα που δεν το πιστεύατε. Δεν είναι για κακό, είναι για να επαναπροσδιορίσετε ακριβώς τους στόχους. Ενδυνάμωση διέστησης και δημιουργικότητας. Ο συνδυασμός τώρα των ενεργειών του 11, ο αριθμός 11 λοιπόν, είναι ένας από τους πιο ισχυρούς αριθμούς, είτε είναι σε ατομικό επίπεδο άνθρωπος, δηλαδή έχει γεννηθεί 11 του μήνα, 11 το μήνα, ο δρόμος πεπρωμένο του κάνει αριθμό 11, έχει αριθμό ψυχής 11. Γενικά όταν συνεπάμε το 11 είναι ο αγγελιαφόρος του φωτός. Δεν είναι εύκολος αριθμός, είναι πάρα πολύ ζώρικος, κάνει τους ανθρώπους που τον φοράνε, να το πω έτσι, πάρα πολύ νευρικούς, πολύ έτσι έντονους, δεν ικανοποιούνται από τα σημερινά δεδομένα, θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά για να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει πρώτα να αλλάξεις τον εαυτό σου. Προχωράμε. Οι ενέργειες τώρα λοιπόν του 11 έχουν να κάνουν με, σε ταρό επίπεδο, με αυτά, εδώ είναι και τα τέξη με τα οποία θα δουλέψουμε. 1, 2, 3, 4. Μπορείτε να επιλέξετε. Βλέποντας τα DEX ή μπορεί να επιλέξετε, θα βλέπετε και τις εικόνες, έχετε δει τις εικόνες, βλέπετε τις εικόνες των τεσσάρων επιλογών, των τεσσάρων πυλών δηλαδή, που μας πάνε στο μέλλον. Εντάξει, είναι σαν να μπαίνουμε σε μία βάρκα, στην οποία είμαι βάρκα την ελπίδα, λοιπόν, και πηγαίνουμε στο μέλλον και προχωράμε. Στο πρώτο deck λοιπόν είναι ο μάγος. Είναι ένας από τις αριθμολογικές δονήσεις που φέρνει η ενέργεια λοιπόν της πύλης. Ο μάγος μας καλεί να κάνουμε πράγματα, να υλοποιήσουμε στόχους, να φέρουμε το θαύμα. Αλλά προσέξτε όμως με ακεραιότητα, γιατί ο μάγος γίνεται και τσαρλατάνος. Ο δεύτερος αριθμολογικός αριθμός, ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο, είναι η δικαιοσύνη. Έτσι, να φέρουμε τη δικαιοσύνη σε εμάς πρώτα απ' όλα, να κάνουμε δίκαια πράγματα, αλλά να μην περιμένουμε όμως τη δικαιοσύνη ότι άλλοι άνθρωποι θα μας καταλάβουν. Εδώ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο. Ο αριθμός 11 στην εσωτερική αριθμολογία σημαίνει ο άνθρωπος που βλέπει τον άλλον άνθρωπο ή ο άνθρωπος που βλέπει τον εγωισμό του. Τρίτο λοιπόν μήνυμα αριθμολογικό είναι ο Ερημίτης, είναι θέματα ψυχής, μόνοι μας πολλές φορές θα αναγκαστούμε να ψάξουμε πράγματα στη ζωή μας, ό,τι και αναφορά αυτό, εντελώς μόνοι μας. Μπορεί να έχουμε ανθρώπους που να μας αγαπάνε, να μας λατρεύουν, υπάρχουν εκείνες ιδιαίτερες στιγμές, οι οποίες όμως μόνοι μας θα πορευτούμε, θα πάρουμε αποφάσεις, δύσκολες αποφάσεις, γιατί σε εμάς πέφτει η ευθύνη και με αυτόν τον τρόπο η ψυχή, αν θέλετε, ή εμείς, εμπειριώνεται και μεγαλώνει. Μεγαλώνει εννοώ δηλαδή σε θέματα εμπειριών, σοφίας και γνώσης. Και τέλος έχουμε και έναν ωραίο αριθμό, τον αριθμό 3, που είναι η αυτοκράτηρα.
Η αυτοκράτηρα σημαίνει επιτυχία, αυτογνωσία, κυοφορία. Τι σημαίνει όμως κυοφορία? Γεννάω καινούργια πράγματα. Μπορεί να είναι και γέννηση όντως ενός πραγματικού παιδιού, μπορεί όμως να είναι και ιδέες, στόχοι, έκφραση και αλήθειες και ενέργεια. Αυτά σημαίνουν οι αριθμοί λοιπόν, όσον αφορά για το, με αυτά που βλέπετε. Με τα decks μπορείτε να επιλέξετε κιόλας, χωρίς να δείτε στην κοινότητά μου, αν θέλετε, όχι τις εικόνες που έχετε δει. Λέτε, α, ωραία, εντάξει, ωραίες εικόνες, τις πύλες που φτιάξει, αλλά εγώ θέλω να επιλέξω και με, αυτά το, και με το deck τι μου κάνει κλικ. Πολύ λίγο να σας πω κάτι όσον αφορά αστρολογικά, δηλαδή έχουμε έναν ήλιο στο Σκορπιό, εσωτερικές διεργασίες, διαμόρφωση, μεταμόρφωση, εσωτερική εξέταση, θέματα ψυχής και ό,τι σκοτεινό υπάρχει στην ψυχή μας να πάρει φως. Σελήνη στον υδροχό, που σημαίνει απελευθέρωση, αχ, αυτή η απελευθέρωση, πια νέους δρόμους σκέψης, νέα πράγματα και επανάσταση για να σκεφτούμε το μέλλον μας. Άρη στον Τοξότη, που προωθεί τη δράση, την πνευματικότητα, τη φιλοσοφία, να αναζητήσουμε την αλήθεια. Ποσειδώνα σου συχθείς με μια ιδιαίτερη όψη με τον ήλιο, όπου ο Ποσειδώνας σχηματίζει, μάλλον μας λέει για ψυχική διέστηση και ευαισθησία και μας προκαλεί να συνδεθούμε με ένα κομμάτι του εαυτού μας που είναι πολύ πνευματικό, αλλά να μην είναι ονειροπόλο. Ούρανος στον Ταύρο, πολλές αλλαγές, ανατροπές στα πράγματα, στις δομές, έτσι, αναθεώρηση πραγμάτων, σε πολλά, στην εργασία, στα οικονομικά, στα πολιτικά, στα κοινωνικά, έρχονται πολλές αλλαγές με σκοπό να δούμε εμείς τι είναι αυτό που μας απελευθερώνει. Πολλές φορές γίνονται δραματικές αλλαγές με σκοπό το δικό μας ανώτερο καλό. Άρα λοιπόν μιλάμε για ενδοσκόπηση και κάθαρση με αυτή την περίοδο, μάλλον με την πύλη μας που μας πηγαίνει προς το μέλλον. Επαγγελματική και οικονομική αναπροσαρμογή θα χρειαστεί αυτό να το κάνουμε. Εξέλιξη γενικότερα σχέσεων. Η συμβουλή που σας δίνω εγώ γενικότερα είναι διαλογισμός, προσευχή, έξω στη φύση, εξάσκηση, βαθιές αναπνοές ή γράψτε ξεκάθαρα όμως στόχους και προθέσεις και να εκφράσετε τις επιθυμίες. Είναι κάτι το οποίο το κάνω και εγώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω σημειώσεις, πράγματα, απόψεις, ιδέες, σχεδιασμός αυτού εδώ πέρα του... Πραγματικά αυτό το ανάλυση που κάνουμε τώρα τη σχεδίασα εγώ, έτσι. Υπάρχουν και έτοιμα βεβαίως ρηξίματα, αλλά okay, εντάξει, μου ήρθε φλασιά, είναι και η περίοδος, οπότε θα το δείτε, είναι κάτι το οποίο έχω φτιάξει εγώ. Και φυσικά εμπιστοσύνη να έχουμε στη διέστησή μας γενικότερα, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω? Α, και πολύ ριζοσπαστικές αλλαγές, προσέξτε, ριζοσπαστικές αλλαγές στη συνείδηση, διότι έχουμε την είσοδο, γι' αυτό λέμε ο Νοέμβριος είναι σημαντικός μήνας, την είσοδο του πλούτου μας στον υδροχό, τελειώνει από τον ευόκερο, νέα πράγματα, μπαίνουμε σε νέα εποχή, αφήνει πίσω τα κυριαρχικά ζώδια τα οποία... Τους άλλαξε λίγο τα φώτα, γι' αυτό σου λέω μπες και δες την προηγούμενη ανάλυση. Πάμε σε νέα απελευθερωτικά πράγματα, σε νέες ενδοσκοπήσεις και ελπίζουμε να είναι όλα με πάρα πάρα πολύ θετικό τρόπο, έτσι. Να εξελιχθούν με θετικό τρόπο. Ο αριθμός 11 λοιπόν, όπως σας είπα, είναι δάσκαλος οδηγός, εμπνέει αφύπνιση και διορατικότητα και διέστηση. Και προσέξτε τώρα εδώ τι λέει η εσωτερική αριθμολογία. Το διπλό 11, είναι ένα πύρινο άνοιγμα που λειτουργεί σαν πύλη. Και όσοι καταφέρουν και συντονιστούν με αυτή την ενέργεια μπορεί να έχουν πραγματικά τεράστιες αποκαλύψεις, αλήθειες για το πεπρωμένο τους, το μέλλον τους και να βιώσετε έντονες στιγμές διαφώτισης. Κάτι καινούριο σας έρχεται, κάτι μέσα σας νιώθετε ότι κινείται και να αλλάξουν τα μοτίβα τα οποία πλέον δεν μας χρειάζεται καθόλου, έτσι. Οπότε, επειδή έχετε επιλέξει εσείς τώρα με πώς, δηλαδή με το διάλεξε μια κάρτα, ελπίζω να έχετε ήδη αποφασίσει πώς θα ποια index ή εικόνες έχετε επιλέξει. Κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με την καρμικότητα, γιατί η πύλη αυτή είναι βαθύτατα καρμική. Παραδείγματος χάρη έχουμε τοποθετήσεις οι οποίες είναι στο ήλιο στο Σκορπιό και η ένταση, είπαμε, ηχθείς, η σελήνη μετά στους ηχθείς, διέστηση, ο Κρόνος στους ηχθείς, να αντιμετωπίσουμε τη συναισθηματική πραγματικότητα που υπάρχει με ανθρώπους και γεγονότα, ο Πλούτονας στην 21η μοίρα στον εγώ καιρό, γιατί είπαμε είναι στις 11 του, όπου ακόμα ο Πλούτονας δεν έχει μετακινηθεί, με
το τέλος πραγμάτων και, και πεπιθήσεων και βαθιά αναγέννηση. Βόρειος δεσμός λοιπόν. Ο βόρειος δεσμός βρίσκεται στην τέταρτη μοίρα του κρυού, που σημαίνει να κινηθούμε προς ανεξαρτησία, έκφραση, να πάρουμε πρωτοβουλίες και να εξελιχθούμε πνευματικά. Όλα αυτά τα όμορφα λοιπόν έρχονται να μας δώσουν αυτές τις όμορφες πληροφορίες. Και τώρα πάρτε λίγο χρόνο, πάρτε μια ανάσα. Υπάρχουν οι χρόνοι φυσικά όπως βλέπετε. Πρέπει να βλέπετε την εισαγωγή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και δίνει απίστευτες πληροφορίες, γιατί έτσι χτίζουμε και το ρήξιμο, έτσι. Πάμε όμως τώρα. Έχετε επιλέξει. Αν θέλετε κάνετε παύση κιόλας και το βίντεο, γιατί εγώ τώρα θα μαζέψω τα ντεξ μου για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, να ανοίξουμε αυτή την πύλη με όλες τις πληροφορίες όπου έχει να μας πει. Ωραία. Σας έχω επιλέξει ιδιαίτερες κάρτες, θα σας τις πω όταν τώρα που ξεκινάμε, θα σας πω και τι κάρτες είναι. Αυτές οι κάρτες λέγονται Spellcasters Tarot, δηλαδή κανονικά με αυτές τις κάρτες που είναι πανέμορφες βεβαίως σε αποτύπωση, υπάρχουν και όμορφα, προσέξτε, πολύ θετικά spells, έτσι. Spells εννοούμε, ας το πούμε σαν ξόρκι, που βασικά δεν είναι ακριβώς ξόρκι σε αυτό το deck, είναι επιβεβαιώσεις, θετικές επιβεβαιώσεις. Δεν θα πω τίποτα, απλά σας το λέω γιατί λέγονται Spellcasters Tarot, δηλαδή τραβάς μια κάρτα και σου λέει τώρα είναι η στιγμή να κάνεις αυτό, μπορείς να το πετύχεις, και κάνεις ένα είδος προγραμματισμού στον εαυτό σου, όπου λες ναι θα τα καταφέρω, ναι θα προχωρήσω. Ναι, οκ, το έχω. Ναι, ό,τι να είναι θα το αντιμετωπίσω. Καταλάβατε, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο πρώτο deck, στην πρώτη επιλογή, στην πρώτη πύλη, 11 κάρτες. Σας έχω 11 κάρτες. Και είναι ένα ταξίδι στην ουσία. Είναι έτσι με τέτοιο τρόπο που το έχω κάνει σαν ένα ταξίδι. Δηλαδή πας βήμα-βήμα. Πώς είναι σε μια λίμνη και έχει τη σκάλα που είναι ίσα-ίσα που η σκαλίτσα, πώς να σας το πω, η ξύλινη που είναι πάνω στο νερό και περνά σιγά-σιγά και ένα βήμα και ένα βήμα και ένα βήμα. Ακριβώς αυτό είναι. Για να φτάσουμε στην όχθη. Για να φτάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Λοιπόν, πρώτη κάρτα. Η ενέργεια της πύλης. Πάμε. Η ενέργεια της πύλης. Και έχουμε έναν ακόλουθο μπαστούνι. Λοιπόν, ακούστε, πολύ σημαντικό. Είναι μια γενική ενέργεια που σου λέει ότι μιλάει για ανανέωση εδώ, γιατί ο ακόλουθο σημαίνει και το νεαρό της ηλικίας, σημαίνει και σαν μικρά παιδιά. Μπείτε δηλαδή σε αυτή την πύλη σαν μικρά παιδιά, όπου δεν έχουν, ξέρετε, δεν έχουν τόσο πολύ πρόγραμμα, όπως είμαστε εμείς παιδιά, δεν έχουμε λίγο στόχους, έτσι, είμαστε λίγο χήμα. Έτσι ένα τέτοιο πράγμα. Παρ' όλα αυτά ο ακόλουθος εδώ μπαστούνι σημαίνει ενέργεια, σημαίνει ανανέωση, σημαίνει επίσης μαθαίνω πράγματα και επίσης σημαίνει και έκφραση και χαρά, αλλά ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου, χρειάζεσαι ενέργεια. Τελείωσε. Αν δεν έχεις ενέργεια και είσαι καθισμένος, ας πούμε, στον καναπέ ή σηκώνεσαι, κοιμάσαι, σηκώνεσαι και, και δεν έχεις το κουράγιο, χρειάζεσαι ενέργεια για οτιδήποτε αλλαγή θέλεις να κάνεις. Και να ξεκαθαρίσω ότι τα ταρό δεν θα σου φέρουν καμία αλλαγή, εσύ θα την κάνεις. Εδώ το άνοιγμα που κάνουμε είναι η πύλη, μάλλον είναι πληροφορίες, οι οποίες αυτός που μεταφέρει το μήνυμα, σου μεταφέρω το μήνυμα, εσύ θα κάνεις όλη τη δουλειά. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η αστρολογία και η αριθμολογία και τα ταρό όλα λένε ότι ωραία, πάρε τις πληροφορίες του τι συμβαίνει, μια χαρτογράφηση, αλλά εσύ θα τα κάνεις. Πάμε στη δεύτερη κάρτα, στο δεύτερο σκαλοπάτι, πνευματική αφύπνιση. Τι ξυπνάει μέσα σας και τι ξυπνάει, ένας πάλι ακόλουθος εδώ, ένας ακόλουθος ξυφών. Είχαμε λοιπόν εδώ έναν ακόλουθο με ενέργεια μπαστούνι και τώρα έχουμε έναν ακόλουθο ξυφών. Άρα θέματα δικαιοσύνης, θέματα αλήθειας, αποκάλυψη της αλήθειας λοιπόν, θα σου έρθουν πολλές αποκαλύψεις και αυτό που λένε επιφύτηση, δηλαδή θα λάμψει μέσα σου η επιφύτηση, η αλήθεια, τι να σου πω, Θεός, το σύμπαν, κάτι θα σε βοηθήσει να αντιληφθείς του τι πραγματικά γίνεται και πώς είναι τα πράγματα, αλλά εδώ σημαίνει ακούω, βλέπω, και θα πάρω απόφαση, αφού πρώτα δω τι γίνεται και τι συμβαίνει. Φίλοι, συγγενείς,
έρωτας, γάμος, επαγγελματικά, οικονομικά, σε συνεργασίες. Θα δω, θα ακούσω, θα παρατηρήσω και μετά θα κόψω. Ωραία, πολύ ωραία, πάμε πολύ καλά. Τρίτη κάρτα, μυστικά και αποκαλύψεις. Τι έρχονται στο φως? Και το τι έρχεται στο φως, πρόσεξε να δεις τι ωραία. Δηλαδή, μυστικά και αποκαλύψεις, και έρχεται η κάρτα της δικαιοσύνης. Μια πανέμορφη κάρτα εδώ, η οποία δείχνει ότι, κοιτάξτε να δείτε, η δικαιοσύνη ήταν ένα πράγμα, μια κατάσταση που απασχολούσε εδώ και χιλιάδες χρόνια και την αρχαία Ελλάδα και, και όσους ασχολιόντουσαν με τα μυστήρια και όσους ασχολιόντουσαν με το μυστικό κομμάτι. Λοιπόν, η δικαιοσύνη λοιπόν έρχεται στο φως και θα σου αποκαλύψει απίστευτα πράγματα. Θα σου φανούν στην αρχή άδικα, πρόσεξε το αυτό. Αυτό είναι και αν θέλετε το περίεργο καμιά φορά σε αυτό που ζούμε, το αστρολογικό κομμάτι. Σου έρχεται σαν αδικία, αλλά τελικά είναι δίκαιο, διότι σε πηγαίνει να βρεις τη δικαιοσύνη. Κάρτα καρμική, και το άλλο μήνυμα που έχει, κάρτα καρμική, διότι ό,τι δίνεις παίρνεις. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλά από την άλλη όμως, αυτό που σου λέει, χρησιμοποίησε τη λογική σου σε όλη αυτή την περίοδο της πύλης. Ναι, μεν γίνονται πράγματα τα οποία πολλές φορές λες εσύ, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να γίνει, αλλά είναι για να σε πάει να καταλάβεις με πώς σκέφτεσαι και να σκεφτείς λογικά και με διέστηση συγχρόνως. Γι' αυτό έχει αυτούς τους δύο πυλώνες εδώ, όπου θέλει να σου πει ότι ο άνθρωπος είναι ένα οικοδόμημα που στέκεται στα δύο του πόδια, και στα δύο του πόδια λοιπόν ως οικοδόμημα έχει πολλά πράγματα, και τα δύο κυρίως πράγματα που έχει είναι το συναίσθημα και τη λογική. Όταν ισορροπήσουν, τότε ο άνθρωπος είναι σε ισορροπία. Ισορροπία λοιπόν. Ισορροπία στα πράγματά σου, λοιπόν στις καταστάσεις σου. Κάθαρση. Τι αφήνεις πίσω? Τι αφήνεις πίσω? Βαρύδι, έτσι. Ποιο βαρύδι αφήνεις πίσω? Και εδώ είναι μια πολύ ωραία αποτύπωση κάρτας που είναι το 5 μπαστούνι. Αφήνεις πίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν βγάζεις νόημα. Κοίταξε να δεις εδώ. Είναι μια κάρτα η οποία εδώ δεν ξέρεις ποιος έχει δίκιο, ποιος άδικο. Ο άλλος τους χαζεύει, ο άλλος εδώ παίζουν με τέτοιο. Εδώ είναι μια, πώς το λένε, εδώ παίζουν λίγο επικίνδυνα, διότι είναι ένα, είναι οι μέλισσες εδώ που με την κερίθρα τους είναι εδώ, με τη φωλιά τους, και είναι, θα πέσει και θα τους τσιμπήσει. Είναι γυμνοί εδώ σχεδόν, έχουν κλείσει και τα μάτια τους, δεν βλέπουν. Βασικά είναι κάτω των παρεξηγήσεων. Αφήνεις πίσω σου τσακωμούς, διαπληκτισμούς, ή σου λέει η κάρτα, δεν το χρειάζεσαι αυτό, σε βαραίνει πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου χρειαστεί για το μέλλον. Ούτε χρειάζεται να μπαίνεις σε καυγάδες ανούσιους. Να σας πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει την πεποίθησή του. Κάποιοι άνθρωποι σου λέει, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά που κάνεις ρε Ακάς, με τίποτα. Μια χαρά. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω την πεποίθηση αυτού του ανθρώπου. Είχε πει και ο Αϊνστάιν, πιο εύκολα σπάς το άτομο, γίνεται διάσπαση του ατόμου, παρά να αλλάξει μια πεποίθηση σε έναν άνθρωπο. Εντάξει. Όπως και εγώ. Εμένα αυτά τα πιστεύω. Δεν θα μου την αλλάξει την πεποίθηση. Τελείως. Τα έχω βιώσει, τα έχω ζήσει. Άλλος λέει όχι, εγώ λέω ναι. Υπάρχει πλέον έδαφος για να συζητήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα καταλάβει, δεν θέλει να καταλάβει? Όχι. Άρα λοιπόν προχωράμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στην πρόκληση. Ποια είναι η πρόκλησή σου? Και είναι το 7 πεντάκτινο. Η πρόκλησή σου είναι η υπομονή πρώτα απ' όλα. Η πρόκλησή σου είναι να φυτέψεις το σπόρο. Η πρόκλησή σου είναι τι θέλεις να κάνεις. Πώς θέλεις να μπεις το 2025, αλλά πρόσεξε πόσο σοφά απαντάνε τα ταρό για να μπεις. Αυτό που χρειάζεται είναι φυσικά σπόρος. Κάτι πρέπει να φροντίσεις να κάνεις. Και επειδή έχει να κάνει με τα πεντάκτηνα, φυσικά έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι και με τα οικονομικά θέματα. Ευελπιστεί σε μια βελτίωση των οικονομικών συνθήκων, όμως μην περιμένεις, πρόσεξε, το απ' έξω περιβάλλον. Μην το περιμένεις απ' έξω. Αν να περιμένεις, λέω τώρα, από την κοινωνία, την κυβέρνηση κτλ. Να κάνουν. Οποιαδήποτε κυβέρνηση, sorry, σε γενικά και σε παγκόσμιο επίπεδο, να σου βελτιώσει τις συνθήκες, τρέχα γύρευε. Μόνος σου πρέπει να κάνεις πράγμα. Τώρα, πώς θα το κάνεις? Αυτό ο καθένας όπως το βρει. Εδώ βέβαια λέει και για έντιμους τρόπους, έτσι, δεν λέει θα κάνω βλακίες. Μπορείς να έχεις ένα έξτρα εισόδημα με κάτι, δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί να σπουδάσεις, γιατί εδώ είναι και σπουδές, και τα δύο αυτά είναι σπουδές. Να σπουδάσεις κάτι, να το καταφέρεις, να το κατακτήσεις, να δικαιωθείς. Λοιπόν, πολλοί θα σου λένε τι πας και κάνεις, αλλά εσύ όμως δικαιώνεσαι στο τέλος και σου φέρνει και χρήμα. Μπορεί να είναι αυτό. Λέω μια ιστοριούλα τώρα. Συνεχίζουμε.
Η επόμενη κάρτα είναι η θεραπεία. Τι χρειάζεται να θεραπεύσεις για να έρθει η ισορροπία στη ζωή σου? Και είναι ο Άσος Ξυφών. Μία κάρτα πάρα πολύ δυνατή, η οποία για θεραπεία, όταν λέμε θεραπεία, είναι πολυδιάστατο αυτό, έτσι. Διότι όταν λέμε για θεραπεία, εννοούμε πολλά πράγματα, αλλά γενικά, ας το πούμε, τι χρειάζεται εσύ να εξισορροπήσεις τη ζωή σου, έτσι, τι χρειάζεται να είσαι σε αρμονία, τι χρειάζεται να το φέρει σε μια κατάσταση η οποία να μην σε πονάει, να το πω έτσι, να μην σε τραυματίζει. Ο Άσος εδώ πέρα Ξυφών, με αυτή τη δύναμη που έχει, έρχεται λοιπόν να σου πει ότι μη φοβάσαι τίποτα, όμως βάλε το όριό σου, μίλα, υπερασπίσου τον εαυτό σου, διότι ο Άσος Ξυφών μιλάει και για υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και σε δύσκολες στιγμές. Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει ποτέ σε γκρουπ όπου υπάρχει ο leader, ο ηγέτης, δεν ξέρω τι, ο προϊστάμενος, ο διευθυντής, ο οποίος αρχίζει και γκαζώνει και γκαζώνει άσχημα. Δεν γκαζώνει με ωραίο τρόπο, γκαζώνει άσχημα και όλοι σκύβουν το κεφάλι, χαμηλώνουν τα μάτια ως ένδειξη υποταγής και φόβου και δεν μιλάει κανένας. Θα μου πεις τώρα, θα αντιμιλήσεις τον προϊστάμενο, θα μιλήσεις στον γενικό διευθυντή. Λοιπόν, έχετε ένα δίκιο εδώ, αλλά λέμε όμως, σαν εικόνα το φτιάχνουμε εδώ, πού είναι η αξία σου εκείνη τη στιγμή, πού είναι η δύναμή σου, πού είναι να πεις συγγνώμη κύριε αυτέ, αλλά όμως, λέω τώρα έτσι μια ιστορία, όμως ξέρετε έχει γίνει αυτό, αυτό και αυτό και θα ήθελα την άποψή σας, λέω τώρα, και να τον φέρεις δηλαδή σε μια κατάσταση που και εσύ να μιλήσεις και να νιώσεις όμορφα, διότι αυτό μπορεί να εκτιμηθεί. Αν δεν εκτιμηθεί η άποψή σου, τότε είσαι σε λάθος μέρος. Sorry που το λέω έτσι, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ για την αναγνώριση της αξίας σου στο χώρο που κινείσαι και βρίσκεσαι. Μπορεί να είσαι ο ικανότερος άνθρωπος ή ικανότερη, το καλύτερο στέλεχος, δεν ξέρω τι, επαγγελματίας, αυτά. Αν όμως δεν σε αναγνωρίζουν, είσαι άχρηστος, είσαι στο λάθος μέρος. Εντάξει. Πέρα από αυτό όμως, είπα ένα παράδειγμα. Εντάξει, εδώ όμως είναι εσύ να μιλάς, να εκφράζεσαι, να θεραπεύεις τον εαυτό σου. Και η θεραπεία σημαίνει βεβαίως, μπορεί να είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να πας μια βόλτα, να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο, okay, να έχεις επίσης έναν μέντορα, να έχεις έναν life coach, δεν ξέρω, ότι ο καθένας πιστεύει ότι του ηρεμεί την ψυχή και τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα. Πάμε τώρα, πρόσεξε τώρα. Σχέσεις και υποστήριξη. Σχέσεις και υποστήριξη, και βγαίνει μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα, η οποία είναι κρίση. Έλα εδώ τώρα να σου πω. Έχεις περάσει μέσα από τα πάνδυνα, μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες. Η κρίση σημαίνει ότι στο παρελθόν όλες σου οι σχέσεις ήταν σε επίπεδο κατάρρευσης. Ή κατέρευσαν τελικά ή ήταν στο τσακ να καταρρεύσουν. Δηλαδή είναι στο τσακ χωρίζω, στο τσακ κόβω, στο τσακ φεύγω από εκεί, στο τσακ από εδώ. Εντάξει. Κάποια από εσάς όντως έγινε, έσπασε αυτό το πράγμα, έπρεπε να σπάσει, γιατί εδώ έχουμε και μια καρμικότητα, έχουμε και μια ενέργεια η οποία λέει, κοίταξε να δεις, πέρασες δύσκολα, μπήκες σε δύσκολες φάσεις, αλλά έπρεπε όμως να γίνει. Και από την άλλη λοιπόν θέλω να σου πει ότι η κρίση σημαίνει αφύπνιση, και η αφύπνιση σημαίνει με ποιους εγώ θέλω να είμαι. Αυτό σημαίνει. Όταν λέμε λοιπόν αυτή η κάρτα που σημαίνει σχέσεις και υποστήριξη, είναι ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύεις εσύ θα σε υποστηρίξουν στο μέλλον για τα δικά σου προσωπικά σχέδια. Και το σχέδιο του καθενός είναι διαφορετικό, δεν μπορώ να το αποτυπώσω εδώ αυτή τη στιγμή, διότι όλοι, και αστρολογικά να το πω έτσι και αριθμολογικά, έχουμε ένα πεπρωμένο, μάλλον πολλές αποστολές, μικρές και μεγάλες, για τον καθένα μπορεί να είναι ξεχωριστά, σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι το ίδιο, μπορεί και να είστε και με κάποιους ανθρώπους όπου να νιώθετε ότι βαδίζετε μαζί και έχετε την ίδια αποστολή. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ σου λέει ότι επιλέγω προσεκτικά τους ανθρώπους με τους οποίους θα προχωρήσω. Τι σημαίνει επιλέγω όμως προσεκτικά? Αυτό δεν μπορώ να στο ξεκαθαρίσω εδώ αυτή τη στιγμή, διότι η κρίση φέρνει, η κάρτα φέρνει πολλές αλλαγές. Φέρνει πολλή αβεβαιότητα καμιά φορά. Και αυτό δεν γίνεται για να σε τιμωρήσει, γίνεται εσύ να πας και να βρεις τη διαδρομή σου, έτσι. Όμως εδώ το θετικό είναι ότι πλέον μεταμορφώνεσαι. Αλλάζεις. Και όταν αλλάζεις, θα δεις και ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μαζί σου. Πάμε στο επόμενο. Δώρο ή ευλογία που φέρνει πύλη. Και το δώρο ή ευλογία είναι το 7 κούπα.
μια πολύ πολύ περίεργη και ιδιαίτερη κάρτα, η οποία βλέπεις εδώ πέρα κάτι κούπες που είναι, δες, μια πανέμορφη αποτύπωση, η οποία τι σημαίνει, αυτές οι κούπες είναι στον αέρα, δεν πατάνε κάτω στη γη. Και μια χελωνίτσα εδώ, να το δεις εδώ, είναι μια πανέμορφη κάρτα. Το 7 κούπα όμως είναι πάντα, είναι από τις πολύ περίεργες κάρτες, διότι έχει πολλούς συμβολισμούς εδώ πέρα. Δες εδώ, έχει και τα αστρολογικά σύμβολα. Έχει τη Σελήνη, έχει τον Κρόνο, Ερμή. Βασικά έχει τους 7 κλασικούς πλανήτες της αστρολογίας. Τι γίνεται όμως εδώ? Εδώ είναι ένα μήνυμα που έχει αυτή η κάρτα να σου πει σαν ευλογία. Είναι το εξής. Είναι ο ίδιος ο αριθμός. Είναι το 7. Σου αποκαλύπτει με τον αριθμό 7, που είναι ένας από τους πιο ιερούς αριθμούς, ότι έχεις και δώρο, έχεις και ευλογία. Το θέμα είναι όμως εσύ ονειροβατής ή το αισθάνεσαι ότι το έχεις. Όταν εννοώ ονειροβατής, εννοώ το λες, α, έχω ευλογία και μένεις εκεί, ή πραγματικά αυτό μέσα σου χτίζεται με τέτοιο τρόπο πραγματικά να σε κάνει να αισθάνεσαι, ρε παιδιά, ναι, έχω ευλογία, ναι, μ' αγαπάει ο Θεός, ξέρω εγώ, μ' αγαπάει αυτό, μ' αγαπάει ο τάδε Άγιος, ο καθένας ότι όπως το νιώθει, έτσι. Ή μπορεί να έχεις μια σύνδεση με μια ψυχή. Μπορεί, ξέρω εγώ, ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, γιατί συμβαίνει και αυτό, γίνεται. Και αισθάνεσαι πάρα πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση. Μία αποκάλυψη που μπορώ να σας κάνω σε μεταφυσικό επίπεδο, δεν μπορώ να σας το αποδείξω, είναι το εξής, ότι κάποιες ψυχές ή απλών ανθρώπων ή κάποιων ανθρώπων με πολύ μεγάλη, έτσι, άγιοι, δεν ξέρω τι, στην ουσία, πώς να σας το πω, ας το πω έτσι όπως μου βγαίνει εμένα, δεν έχουν ανέλθει στον παράδεισο ή στον ουρανό, να το πω έτσι, σε άλλα επίπεδα, έρχονται ή μένουν στη γη με σκοπό να είναι ενωμένοι με κάποιους ανθρώπους, με κάποιες ψυχές, για να τους εξελίξουν και να τους βοηθήσουν. Θέλετε να το πιστέψετε, πιστέψτε. Δεν θέλετε, εγώ απλά κάνω μια κατάθεση, σας λέω ένα γεγονός, ένα πράγμα. Λοιπόν, αυτό όμως σημαίνει το 7 κούπα. Σημαίνει από εκείνα τα πεδία τα οποία δεν είμαστε σίγουροι, δεν τα έχουμε δει, δεν τα ξέρουμε, και όμως είναι εδώ. Σαν να σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εμπιστεύσου κατά κάποιο τρόπο. Έχεις ευλογίες. Απλά πολλές φορές η στεναχώρια σου, η ρουτίνα σου, αυτό σε κάνει να πιστεύεις ότι τελικά δεν το έχεις. Γι' αυτό πολλές φορές και το λέμε παράπονο, εμένα ο Θεός με εγκατέλειψε ή δεν ξέρω τι άλλο, ή γεννήθηκα σε, πώς το λένε, σε λάθος εποχή κτλ. Έχεις ευλογίες και έχεις πολλά δώρα, και το 7 κούπα ακριβώς αυτό σημαίνει, ότι έχεις πολλά δώρα ως άνθρωπος. Τι να σου πω, κάποιοι έχετε τη διέστηση, κάποιοι έχετε τον τρόπο που σκέφτεστε και αναλύετε τα δεδομένα, την καταστάσει. Κάποιοι όντως έχετε ευλογίες. Οπότε, μην το αφήνεις εκτός, διότι είναι κάτι το οποίο θέλει να σου πει ότι έχεις ευλογίες, έτσι, έχεις δώρα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, διέστηση. Τι σου λέει η διέστησή σου για αυτό το άνοιγμα? Τι σου λέει η διέστησή σου για αυτή την πύλη? Και έρχεται μία διέστηση η οποία έχει να σου απαντήσει με έναν βασιλιά μπαστούνι. Άκου τώρα να δεις, βασιλιάς μπαστούνι. Σοφία, ωριμότητα, σοβαρότητα. Όμως είναι και αυτός ο οποίος, επειδή είναι και φωτιά, είναι και εκείνος ο βασιλιάς ο οποίος δεν θα μασίσει. Θα σ' ακούσει, θα σ' ανεχτεί, αλλά αν όμως του γυρίσει το μάτι, Παναγιά μου βοήθα. Η διέστησή σου λοιπόν είναι φωτιά. Η διέστησή σου είναι, έρχεται μέσα, η διέστησή σου δίνει σοφία. Η διέστησή σου δίνει ωριμότητα, σου δίνει γνώση, σου δίνει δεδομένα να επεξεργαστείς και ότι πρέπει να την εμπιστευτείς, διότι ο βασιλιάς μπαστούνι έχει πολύ μεγάλη διέστηση. Γι' αυτό είναι και ήρεμος, διότι ξέρει που θα πάει και τι θα κάνει και το ένστικτό του τον οδηγεί. Επίσης εδώ, έλα να σου πω και ένα άλλο μυστικό. Εδώ σημαίνει ότι αυτός σε ένα άλλο πιο μεταφυσικό επίπεδο, διότι τα ταρό, είπαμε, έχουν πολλές μεταφυσικές δυνατότητες σε πολυεπίπεδες επεξηγήσεις, θέλει να σου πει ότι εσύ μπορείς να διαχειριστείς και να κουμαντάρεις την ενέργειά σου. Πρόσεξε, την ενέργειά σου. Ωραία, πάμε τώρα. Στο επόμενο είναι η πνευματική καθοδήγηση. Ένα μήνυμα από το σύμπαν,
ή από τον ανώτερο εαυτό, το οποίο είναι το 10, το 10 μπαστούνι πάλι. Και θέλει να σου πει ποιο είναι το μήνυμα. Κουβαλάς πολλά πράγματα, πολλά βάρη. Θες ψυχολογικά, θες σκέψεις, θες στεναχώριες, θες ευθύνες. Έχεις πιεστεί πάρα πολύ. Και το μήνυμά του είναι το αντίθετο. Δεν σου λέει κουβαλά κι άλλο. Σου λέει ναι, τα καταφέρνεις, τη βρίσκεις τη διαδρομή. Αλλά μήπως πρέπει λίγο να αλαφρώσεις. Μήπως πρέπει λίγο να τα αφήσεις όλα αυτά λίγο πίσω σου. Μήπως πρέπει να είσαι πιο χαλαρός, πιο χαλαρή σε κάποια πράγματα, να μην τα παίρνεις τόσο μετρητής, τόσο προσωπικά. Σου λέει ο άλλος μια βλακεία και εσύ κρανιώνεσαι, ας πούμε, και αυτά. Δεν πάνε, λέω τώρα. Λοιπόν, μήπως αυτό είναι το μήνυμα. Διότι ναι, τα καταφέρνεις. Ότι τα καταφέρεις, τα καταφέρνεις. Και τίποτα να μην κάνεις, θα τα καταφέρεις, σου λέει. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλά πολύ, πολύ πράγμα. Και όταν εδώ πέρα τα ξύλα είναι στο κεφάλι, θέλω να το δεις. Εδώ, γιατί μιλάμε, είπαμε, με συμβολισμούς, έτσι, γιατί τα ταρό είναι από τις καλύτερες εσωτερικές τέχνες που μιλάνε μέσα από συμβολισμούς. Τα ξύλα που είναι εδώ στο κεφάλι και δεν βλέπει ο άλλος, ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει σκέφτομαι, με έχουν τρελάνει σκέψεις, έχω τρελαθεί από τις σκέψεις, έχω τρελαθεί. Μια κατάσταση, ένα γεγονός, μια βλακεία που έκανε ο άνθρωπός μας, κάτι. Έχει τρελαθεί. Τώρα βέβαια θα μου πεις, άμα έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό, τι να κάνω, να με χαχαχαχουχού και να τρέχω στους αγρούς και αυτά. Έχεις ένα δίκιο εδώ, ναι, διότι είμαστε άνθρωποι. Μάλλον εδώ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να αποφορτιστείς για να μπορέσεις να σκεφτείς λογικά πώς θα τα φέρεις στα ίσα. Και πάμε σε μία, στο 11 στην τελική κάρτα, που είναι η τελική δράση συμβουλή. Φτάνουμε στο 11. Να αναλάβεις και να το αξιοποιήσεις, έτσι. Και τι είναι? Είναι η σελήνη. Η δύναμη της σελήνης, δες εδώ μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, το ένστικτό σου λοιπόν έρχεται εδώ, μη φοβάσαι το σύμπαν, τι να σου πω, ο Θεός το σύμπαν, να σου το πω έτσι, σου λέει μη φοβάσαι, το λέει και η βίβλος με, και ο Χριστός έχει μιλήσει και ο Θεός και έχει καταγραφτεί, μη φοβάσαι, διότι είμαι κοντά σου, να σου το πω. Λοιπόν, είναι μια κάρτα η οποία θέλει όμως να πει ακριβώς, μην έχεις βεβαίως και πράγματα τα οποία μέσα σου αισθάνεσαι, αλλά το κεντρικό μήνυμα της πύλης είναι μην φοβάστε και προχωρήστε με δύναμη, προχωρήστε με επιμονή, προχωρήστε με πείσμα στη ζωή σας, έχοντας ως τόσα πολλά πράγματα ως εφόδιο. Και εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο deck, η πρώτη επιλογή, η πρώτη πύλη. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Η δεύτερη πύλη λοιπόν έρχεται, αυτή είναι η δεύτερη πύλη, με τη δικαιοσύνη ή το δεύτερο deck δηλαδή για όσους θέλετε, με κάρτες οι οποίες λέγεται οι κάρτες το deck των δρύιδων. Σας είπα, δεν θα σας έχω... Και ειδικό deck, πάρα πολύ όμορφο, δρύιδης λοιπόν, οι οποίοι, θα ανακατέψω και λίγο, με τους οποίους με αυτό το deck θα ανοίξουμε, είναι πανέμορφο έτσι, πανέμορφο deck, θα ανοίξουμε λοιπόν την πύλη η οποία σε πηγαίνει στο μέλλον. Δεύτερο deck, δεύτερη επιλογή, δεύτερη πύλη. Και ξεκινάμε. Η ενέργεια της πύλης. Ποια είναι η ενέργεια που σε επηρεάζει? Και είναι ο κρεμασμένος. Πάρα πολύ πνευματική, αλλά και περίεργη κάρτα, διότι ο κρεμασμένος έχει να σου πει για πράγματα που πέρασες όλο αυτό το διάστημα, τα οποία νιώθεις μεγάλη προδοσία. Γιατί έχει και αυτή την έννοια του με κρεμάσαν ανάποδα. Με κρεμάσαν οι φίλοι μου, με κρέμασαν η σχέση μου, με κρέμασαν στη δουλειά και είναι το άλλο και τα λοιπά, οι άνθρωποι και δεν ξέρω τι άλλο, εντάξει. Το νιώθεις αυτό, είναι έντονο. Αλλά αυτό που σε προτρέπει είναι να ανακαλύψεις το βαθύτερο νόημα που σε επηρεάζει και γιατί έχει συμβεί. Το επέτρεψες, δεν το ζήγησες σωστά. Πρόσεξε, δεν υπάρχει σωστό λάθος εδώ, κακό καγλό. Εδώ είναι έγινε δεν έγινε, έκανα δεν έκανα, έπρεπε να κάνω εκείνο. Και πολλές φορές κάνουμε λάθη και πολλές φορές το λέμε, όλοι μας το λέμε και εγώ το έχω πει. Δεν έπρεπε να κάνω αυτό, έπρεπε να κάνω εκείνο.
Δεν έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση, έπρεπε να πάρω μια άλλη απόφαση. Εδώ σε βάζει μια διαδικασία να καταλάβεις τελικά μήπως σε οδηγεί όλη αυτή η διαδικασία κάπου αλλού. Και τελικά αυτό το όχι, αυτή η δυσκολία σε οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να είναι αυτό. Ένα άλλο όμως αυτό που έχει, επειδή είναι μια πολύ πνευματική κάρτα, κάρτα του Ποσειδώνα εδώ, είναι το κάρμα, η πνευματικότητα, να καταλάβεις λίγο ότι στη ζωή τα πράγματα είναι σκοτεινά, αλλά δεν βλέπεις όλη την πραγματικότητα και όλη την αλήθεια. Μπορεί να είσαι σε μια θάλασσα, παραδείγματος χάρη, που είναι, έχεις πάει λίγο βαθιά, έχεις βουτήξει λίγο βαθιά, είναι πολύ σκοτεινά, αλλά δίπλα σου μπορεί να μην υπάρχει κάτι κακό, υπάρχουν μόνο ψαράκια, όμορφα ψαράκια, κάνα χταποδάκια, δηλαδή, cool, πολύ ωραία. Μπορεί όμως να πας πιο βαθιά και εκεί να είναι τρομακτικά. Δεν τα ξέρεις όλα. Στη ζωή πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε όλα. Εδώ μιλάει και για πνευματικότητα. Μιλάει και το δες το αλλιώς επίσης. Μιλάει, πάρ' το αλλιώς ρε παιδί μου στη ζωή, δες το λίγο διαφορετικά, ό,τι σημαίνει αυτό για εσάς και πώς αυτό δονείται. Η δεύτερη κάρτα είναι τι είναι η πνευματική αφύπνιση. Τι αφυπνίζεται μέσα σας και πώς μπορείτε να το αγκαλιάσετε. Και είναι ο βασιλιάς Μπαστούνι. Μια πολύ δυνατή κάρτα, είπαμε αυτό το ρίξιμο, το έχω φτιάξει εγώ έτσι, είναι δικής μου επινόησης. Λοιπόν, ο βασιλιάς Μπαστούνης σε αυτή τη θέση έρχεται με πολύ δύναμη να σου πει ρε μάγκα, ρε μάγκησα, μπορείς να αλλάξεις, μπορείς να το πάρεις αλλιώς στη ζωή σου. Μπορεί να σου έρθει μέσα σου παπ, και να αλλάξεις, να το αγκαλιάσεις την αλλαγή δηλαδή. Οι αλλαγές που έρχονται πολλές φορές, όλοι οι άνθρωποι αντιστεκόμαστε στην αλλαγή. Διότι είμαστε πλάσματα, όντα της ρουτίνας. Θέλουμε να ξέρουμε, θα κάνουμε έτσι. Να ξυπνήσουμε το πρωί, να πιούμε τον καφέ μας, να κάνουμε εκείνο, ο καθένας ό,τι ρουτίνα έχει. Να πλύνουμε το, ξέρω εγώ, πρώτα να πληθούμε, να πιούμε καφέ, να καπνίσουμε, να κάνουμε, να μιλήσουμε, δεν ξέρω τι. Ή να περάσει αρκετή ώρα και μετά να μιλήσουμε σε άνθρωπο. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να ξυπνήσεις και να χρειαστεί πρώτα να καπνίσεις και μετά να κάνεις όλα τα άλλα για να πάνε κάτω τα ντέρτια. Λοιπόν, είναι και φωτιά εδώ, οπότε σου λέει άναψε ένα τσιγάρο. Okay, πλάκα. Εντάξει, λοιπόν. Πέρα από την πλάκα είναι ότι έχεις πολύ δύναμη μέσα σου για να αλλάξεις πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι το νόημα. Μυστικά και αποκαλύψεις. Τρίτη επιλογή. Τι αποκαλύπτεται, τι έρχεται στο φως όλη αυτή την περίοδο και είναι το 3 πεντάκτηνο. Είσαι ένας πολύ άξιος άνθρωπος, ικανότατος, γιατί αυτό σημαίνει εδώ. Έχεις το χάρισμα του να... αυτός εδώ πέρα σκαλίζει, δείτε εδώ μια πολύ όμορφη εικόνα. Και υπάρχει και μια όμορφη γατούλα εδώ που είναι κοντά του, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ αγαπητός και ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει τη δουλειά του, αλλά είναι ένας τεχνίτης πολύ άριστος. Και αυτοί εδώ πέρα οι τρεις που έρχονται είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και οι πελάτες ή αυτοί που τον θαυμάζουν. Τρία πεντάκτηνο σημαίνει και επιτυχία στα επαγγελματικά. Τρία πεντάκτηνο είναι ότι θα σου αποκαλυφθούν πράγματα ή νέοι δρόμοι στα επαγγελματικά σου. Ή μπορεί να ανακαλύψεις κάτι εσύ. Μη μου πείτε σε με μια ηλικία, ξέρω εγώ έχω βγει στη σύνταξη, δεν κάνω τίποτα ή αυτό. Όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Έχει να κάνει με εσένα, έχει να κάνει πώς εσύ σκαλίζεις την ψυχή σου. Τι είναι αυτό που σου δίνει εσένα στόχο, σκοπό στη ζωή σου. Εντάξει. Η κάθαρση. Τι χρειάζεται να αφήσω πίσω για να μην με βαραίνει πλέον και είναι το 8 κούπα. Το 8 κούπα είναι μια μοναχική διαδρομή. Το βλέπεις έτσι. Δεν είναι κακή κάρτα, είναι περίεργη και αυτή. Γιατί σημαίνει ότι πέρασες πολλά, έφτιαξες πολλά, έκανες πολλά. Παρ' όλα αυτά όμως κάπου σε μια καινούρια αναζήτηση. Άρα τι σου λέει, άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει. Συγκλονιστική. Άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει, άφησε πίσω ό,τι πλέον δεν σου κάνει και πάρε το μοναχικό ίσως δρόμο να βρεις τελικά τι χρειάζεσαι εσύ στη ζωή σου να βρεις, γιατί για τον καθένα είναι και λίγο διαφορετικό, έτσι είπαμε, έχουμε όλη αποστολή στη ζωή μας, αλλά μπορεί να είναι και διαφορετική, γιατί εδώ είναι πάω να βρω την αποστολή μου, πάω να βρω τη ζωή μου, το πεπρωμένο μου, ποιος είμαι, τι είμαι, τι κάνω, τι έχω έρθει να κάνω σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι. Γιατί έχεις έρθει στη ζωή. Απλά για να γεννηθείς και να δουλεύεις ή να κάνεις οικογένεια μόνο και παιδιά και αυτό και τελείωσε και να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φυσικά είναι πολύ σημαντική η δουλειά μας έτσι, γιατί είναι ένα μέσο που η ψυχή γεμίζει μέσα από τη δουλειά, αλλά μόνο αυτά. Όχι, έχεις να κάνεις και άλλα πράγματα. Λέω τώρα, μήπως να αγαπήσεις, να σε αγαπήσουν, να ερωτευτείς, να σε ερωτευτούν. Ναι, να κάνεις και οικογένεια, να κάνεις παιδιά, να χτίσεις πράγματα, σχέσεις, μήπως να γνωρίσεις ανθρώπους έστω και δύσκολους. Πώς θα το κάνεις αυτό?
Εδώ όμως συντονίζεσαι με πράγματα που λέει αφήνω πίσω ότι δεν μου χρειάζεται. Και είναι το 8 κούπα που βρίσκω τη δύναμή μου να τα κάνω δηλαδή. Η πρόκλησή σου. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκλησή σου? Και είναι μια γυναίκα εδώ. Είναι μια βασίλισσα πεντάκτηνο, έτσι. Λοιπόν, η βασίλισσα πεντάκτηνο πάντα σηματοδοτεί και μας μιλάει για πολύ όμορφες καταστάσεις και πολύ όμορφα πράγματα. Η βασίλισσα πεντάκτηνο μιλάει για φροντίδα, για υγεία. Άρα η πρόκλησή σου είναι να προσέξεις την υγεία σου σαν κόρη οφθαλμού. Δηλαδή η υγεία σου είναι το νούμερο ένα. Στα πάντα, το σώμα μιλάει, η ψυχή μας μιλάει, το μυαλό μας μιλάει όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά με εμάς και χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μιλάω γιατί εδώ είναι η φροντίδα του σώματος, η βασίλισσα πεντάκτηνο πάντα είναι η φροντίδα του σώματος. Επίσης μπορεί να σημαίνει φροντίζω κάποιους άλλους ανθρώπους, επίσης σημαίνει μαθαίνω πράγματα, έχω επίσης αυτοκυριαρχία. Μήπως χρειάζεται να αυτοκυριαρχήσεις τον εαυτό σου ή ίσως σε κάποιους εθισμούς που μπορεί να έχεις ή κάποια πράγματα τα οποία καμιά φορά ξεφεύγεις. Μπορεί να είναι και αυτό. Επίσης πάλι συνδέεται και αυτή με τα επαγγελματικά, πράγμα που σημαίνει ότι θέλεις, η πρόκλησή σου είναι και στον επαγγελματικό οικονομικό τομέα, οι προκλήσεις οι οποίες με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σοβαρότητα, ωριμότητα οδηγήσεις στην επιτυχία. Όχι, δεν πετυχαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι φωνάζουν, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός εαυτού ή δείχνουν πυγμή με λάθος τρόπο. Όχι. Μπορεί να έχουν μια προσωρινή επιτυχία ή να έχουν μια επιτυχία επειδή γνωρίζουν κάποιους άλλους, δεν ξέρω τι, και τους κρατάνε, αλλά αργά ή γρήγορα το οικοδόμημα καταραίει. Εντάξει, κρατήστε το αυτό. Πάμε τώρα. Η έκτη κάρτα είναι η θεραπεία. Πώς θα θεραπευτεί η ζωή σου? Και έρχεται μέσα από ένα 4 ξυφών. Άρα, αράζω. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει αράζω. Σημαίνει ότι αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος κάθεται κάτω από ένα δέντρο και να το πω αλληγορικά πίνει έναν καταπληκτικό καφέ. Και μιλάει για βλακίες. Ναι, βλακίες πραγματικά χρειάζονται και αυτές. Βεβαίως είμαστε άνθρωποι που μιλάμε, λέμε, θέλουμε σοβαρότητα αυτά όταν είναι και κάτι σημαντικό. Αλλά εδώ το κούσκους που λένε και αυτά πραγματικά ξεφεύγεις και ηρεμείς. Θα χρειαστεί ίσως στιγμές μοναξιάς ή μοναχικότητας όπου ηρεμείς. Σπίτι σου, στο δωμάτιό σου ηρεμείς. Κάθεσαι, θα ακούσεις μουσική, δεν θα σκεφτείς τίποτα. Θα διαβάσεις ένα ωραίο ίσως βιβλίο, κάποιες ωραίες σημειώσεις, μπορεί να γράψεις κάτι, που και αυτό είναι πολύ θεραπευτικό, έτσι. Λοιπόν, κάτι μπορεί να βγεις έξω μόνος σου, να πας σε μια μόνη σου, να πας, ναι, να πεις ναι, σε μια ωραία καφετέρια, πεις ένα ωραίο καφέ, θα δεις τώρα που έχει και λίγο ψύχρα έξω, θα ντύθεις καλά, θα βλέπεις τον ήλιο, θα χαζεύεις τις γάτες, τα πουλιά, δεν ξέρω τι. Απλά πράγματα τα οποία μας κάνουν πιο πλούσιους στη ζωή μας. Αλλά εδώ δηλώνει όμως ότι η θεραπεία σου για να έρθει η ισορροπία είναι χρειάζεσαι το χρόνο σου σε οτιδήποτε. Σχέσεις και υποστήριξη. Πώς επηρεάζονται και ποιος σας επηρεάζει και έχουμε ένα 7 ξυφών. Έλα μου ντε που μου λες εδώ, γιατί είναι το 7 ξυφών και είναι από τις περίεργες κάρτες, είναι η προδοσία. Είναι η κάρτα της προδοσίας και μου λες εδώ στις σχέσεις. Ρε ακάστη υποστήριξη που με έχουν προδώσει όλοι. Δεν ξέρω τι να σου πω, γονείς, ξεγονείς, ο ένας, ο άλλος, φίλοι, πώς το λένε, αυτοί που σ' αγαπάνε, ο ένας, ο άλλος, σε προδώσανε στα επαγγελματικά σου, σε προδώσανε. Και μου λες τώρα εσύ εδώ, βρε ακάς μου, τι εμπιστοσύνη μου λες για σχέση και υποστήριξη, Εδώ είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλει να σου πει ότι για κάποιο λόγο, θα μου πεις τώρα, όλους τους ανθρώπους τους προδίδουν αργά ή γρήγορα. Θα προδοθείς, όλοι θα προδοθούμε, δεν έχει σημασία. Αργά ή γρήγορα όλοι θα την πατήσουμε. Ή την έχουμε ήδη πατήσει ή θα την πατήσουμε. Εδώ λοιπόν η πύλη σου φέρνει δύο μηνύματα. Ένα είναι την έχεις ήδη πατήσει και το ξέρεις, το έχεις βιώσει δηλαδή στο παρελθόν, ή πρόσεξε μην την πατήσεις. Να έχεις τα αυτιά σου, τα μάτια σου ανοιχτά, να είσαι εκεί, χρησιμοποίησε τη διέστηση, χρησιμοποίησε τη λογική σου, δες οι άλλοι τι σου λένε και θα το πιάσεις αμέσως και θα καταλάβεις ότι σε δουλεύουν και σε κοροϊδεύουν.
Μην φοβάσαι όμως, διότι έχεις τον αριθμό 7 και είναι και η προστασία. Είναι αυτό που λένε, μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Λοιπόν, έχεις και εσύ όμως προστασία και τελικά φαίνεται ότι η προδοσία αυτή δεν θα έχει τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, να είναι μεγάλο πρόβλημα για εσένα. Αλλά πρόσεξε όμως, γιατί μπορεί να το κάνεις εσύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα προσέχουμε εδώ, προσέχεις, είναι ένα μήνυμα, είναι μια προειδοποίηση. Προσέχουμε τις σχέσεις. Και στο 25 και αυτή η πύλη σου λέει, πρόσεξε τις σχέσεις σου γενικότερα. Μην ανοίγεσαι τόσο πολύ, μην εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους τόσο εύκολα. Μην λες τα πάντα, γιατί εδώ είναι ξυφών που σημαίνει μιλάω, μην λες τα πάντα για τα σχέδιά σου. Μην λες τα πάντα για το τι σχεδιάζεις, τι κάνεις. Θέλω να πάρω αυτοκίνητο, θέλω να κάνω εκείνο, θέλω αυτό. Μην τα λες όλα σε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζεις ή δεν τους εμπιστεύεσαι. Social media, μεγάλη προσοχή τα social media, καταστροφή, εντάξει. Μπορεί κάποιος να πραγματικά να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά από τα social media. Προσέχετε. Δώρο, ευλογία. Το δώρο και η ευλογία, ένα άλλο εφτάρι. Τι λες τώρα, για κάτσε να δω μισό λεπτό. Μάλιστα. Δίπλα-δίπλα έρχεται ένα άλλο εφτάρι και είναι το 7 μπαστούνι αυτή τη φορά. Αυτό είναι πάλι μια υποστηρικτική κάρτα που έρχεται δίπλα εδώ για να υποστηρίξει το ένα το άλλο και να σου πει ότι με το 7 μπαστούνι έχεις τη δύναμη φυσικά να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Αν υπήρχε ένα ερωτηματικό που είχα εγώ εδώ, τελικά έρχεται να μου το απαντήσει και να πει ότι έχεις λοιπόν μεγάλη υποστήριξη, μεγάλη ευλογία και μπορείς πολύ εύκολα να το βρεις να υποστηρίξεις τον εαυτό σου και να πας κόντρα σε αυτά τα οποία σου λένε οι άλλοι. Γιατί οι άλλοι πολλές φορές λένε τη συμβουλή τους, αλλά δεν είναι και το καλό τους, το καλό μας ας πούμε. Είναι μόνο για το δικό τους καλό. Θέλεις εσύ να κάνεις κάτι και σου λένε τι πας να κάνεις τώρα, πού να μπλέξεις ή δεν ξέρω τι. Εδώ σου λέει φυσικά το αναλύω, το γράφω κάτω, αναλύω πολύ καλά, έχω επιχειρήματα σε αυτό που θέλω να κάνω, αλλά τελικά okay, βλέπω ότι είναι σωστό, είμαι στο σωστό δρόμο, τελικά θα το κάνω. Και πολλές φορές λέμε τι ήθελα και τον άκουσα τον άλλον και δεν το έκανα και το μετάνιωσα. Γι' αυτό πολλές φορές λένε κάντο και ας το μετανιώσεις, γιατί θα έχεις πει τουλάχιστον το έκανα ρε παιδιά, το προσπάθησε. Μπορεί να είναι να μιλείς σε έναν άνθρωπο, γουστάρεις έναν άνθρωπο, ας φας χιλόπιτα ρε παιδί μου. Γουστάρεις κάποιον, ξέρω εγώ ότι μπορεί να πεις μά μου αυτό, ξέρω εγώ ότι πήγαινε μίλα του και βλέπεις, φάει τη χιλόπιτα και διαχειρίσου το μετά. Προδόθηκες, ναι, θα το διαχειριστείς, μια χαρά το έχεις. Αν δεν το κάνεις θα σε τρώει μια ζωή μετά. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά όμως έχεις δύο εφτάρια, οι ευλογίες και τα δώρα σου είναι πολλά. Αν καταφέρεις να τα τιθασεύσεις αυτές εδώ πέρα τις διεργασίες. Λοιπόν, πάμε στο... Ένα λεπτό. Στην επόμενη κάρτα που είναι η διέστηση. Τι σου λέει η διέστησή σου? Άσος ξυφών. Η διέστησή σου είναι πανίσχυρη. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ. Πανίσχυρη, άσος ξυφών. Η διέστησή σου αναδεί την αξία σου. Η διέστησή σου έρχεται και σου λέει έχεις μεγάλη αξία σαν άνθρωπος, έχεις πολλές ποιότητες, πολύ δύναμη. Μην κάνεις πίσω, προχώρα. Η πνευματική καθοδήγηση γενικότερα, αν θέλεις, από την πύλη, το σύμπαν, όλα αυτά είναι μάλιστα, εδώ είναι μία πριγκίπισσα πεντάκτηνο. Η πριγκίπισσα πεντάκτηνο πάντα δηλώνει το νεαρό, πάντα δηλώνει επίσης τη σωστή διαδρομή, δηλώνει επίσης γνωριμίες, δηλώνει επίσης ενέργεια για νέα πράγματα, δηλώνει ανανέωση, δηλώνει μία καθοδήγηση η οποία θέλει να σου πει ότι είσαι στη σωστή διαδρομή, επιτυχία και στα επαγγελματικά, ίσως και στα οικονομικά. Μέσα όμως από, όπως να σου το πω, μέσα από πράγματα τα οποία τα έχεις σκεφτεί πολύ καλά, έτσι. Δεν έρχονται από μόνα τους. Βοηθάμε και θα έρθουν και από μόνα τους. Αυτό είναι όταν είμαστε πολύ πολύ προσιλωμένοι, πολύ με στόχο, πολύ έτσι συγκεντρωμένοι. Δεν θα αποτύχετε. Θα σας πω κάτι τώρα, ένα μυστικό εδώ. Έχω κάνει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ πετυχημένοι στο επαγγελμά τους από διάφορα πράγματα. Κάποιες έρευνες που έχω κάνει εγώ, αστρολογικές κυρίως και αριθμολογικές, αλλά κυρίως αστρολογικές.
Κάποιοι άνθρωποι, κυρίως στα σπορ, μηχανοκίνητος, αθλητισμός, επαγγελματικά δρόμενα, επιχειρηματίες, διευθυντές, ξέρω εγώ τι, εξωτερικό, Ελλάδα. Έχω μελετήσει αρκετούς, το χάρτη τους ας πούμε ή ό,τι πληροφορίες είχα. Αυτό βέβαια, όχι μόνο χάρτη, αλλά επίσης και τον τρόπο που μιλάγανε, πώς... Αυτό ένα μυστικό το οποίο έχουν είναι η πολύ μεγάλη ικανότητα συγκέντρωσης, αυτοσυγκέντρωσης. Απομονώνουν το θόρυβο απ' έξω και είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο στόχο χωρίς κανένας απ' έξω να τους επηρεάζει τίποτα. Και κάποιος κάτι κακό να πάει να τους κάνει, να τους πει ή να προσπαθήσουν να τον κατεβάσουν κάτω, προχωράνε απόλυτα στο στόχο τους. Έχει το υπόψη σου. Πάμε τώρα. 11η κάρτα. Συμβουλή. Τελική δράση, συμβουλή. Η πύλη. Πώς αξιοποιούμε στο έπακρο αυτή την κάρτα και έρχεται εμένα με κάτι το οποίο μοιάζει με εντεκάρι, μιας και είναι εδώ οι δύο στήλες, αν το παρατηρήσεις εδώ. Δύο μπαστούνι. Το δύο μπαστούνι έρχεται στην κατάλληλη στιγμή για να σου πει ότι μέσα από άλλους ανθρώπους προπορεύεσαι και προχωράς. Το δύο μπαστούνι σημαίνει και αδελφές ψυχές, το δύο μπαστούνι σημαίνει και δίδυμες φλόγες, το δύο μπαστούνι σημαίνει και μέσα από άλλους ανθρώπους, μέσα από συνεργασίες, μέσα από ανθρώπους οι οποίοι σου δίνουν ενέργεια, τους δίνεις ενέργεια και σε ανεβάζουν και τους ανεβάζεις. Προχωράς λοιπόν συναισθηματικά, εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία, μέσα από άλλους ανθρώπους. Και έτσι αξιοποιείς το έπακρο, την πύλη, το μήνυμα και μπαίνεις μέσα από αυτή την πολύ δυνατή ενέργεια, φωτιά. Και πάμε στην επόμενη λοιπόν πύλη, που είναι με ένα άλλο πανέμορφο deck, τα οποία είναι οι ειδικές κάρτες της Σελήνης, με τον Ερημίτη που είναι εδώ το deck, ή αν έχεις αποφασίσει μέσα από τις κάρτες τις οποίες έχω βγάλει, έτσι, συγγνώμη, τις εικόνες τις οποίες έχω βγάλει, τις πύλες. Και πάμε τώρα να δούμε, ξεκινάμε. Ποια είναι η ενέργεια της πύλης και συντονίζεσαι με το 10 πεντάκτημα, 10 δυναρίων. Η επιτυχία και η αίσθηση, η έννοια του τα καταφέρνω. Το 15άκτινο έχει να κάνει με πρακτικότητα, αυτή είναι η γενική ενέργεια. Το 15άκτινο ταιριάζει πάρα πολύ ταιριάζει πολύ με αυτή την πύλη, διότι δίνει και την αίσθηση του αριθμού 1. Τα καταφέρνεις, μπορείς να τα καταφέρεις, μια χαρά σου λέει η πύλη εδώ. Τι κάθεσαι και παλεύεις και χτυπιές, μια χαρά μπορείς να τα καταφέρεις. Έχεις και υποστήριξη εδώ, μπορεί να είναι και υποστήριξη και της οικογένειας. Φυσικά εδώ μιλάει για ύλη, μιλάει για επιτυχίες που έχουν να κάνουν με την ύλη, με οικονομικά κτλ. Πνευματική αφύπνιση. 8 κούπα, μια πολύ δυνατή κάρτα, που σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, εδώ αναζητάς λίγο και εσύ το σκοπό σου. Η πνευματική αφύπνιση έρχεται να σου πει ότι τι πραγματικά θέλεις. Ποιος είσαι, ποια είσαι, πού θες να πας, τι αισθάνεσαι μέσα σου, έτσι, ξεκάθαρα όμως. Τι αισθάνεται. Πολλές φορές δεν κάνουμε μια ερώτηση στους ανθρώπους, τι αισθάνεσαι, και δυσκολεύονται πολύ να το εκφράσουν. Το 8 κούπα σημαίνει παίρνω τη δύναμη για να προχωρήσω προς το μέλλον και να κάνω αυτά τα οποία να βρω το πεπρωμένο μου εκεί που ταιριάζω συναισθηματικά. Η τρίτη κάρτα είναι μυστικά και αποκαλύψεις. Έρχεται με μια πολύ άλλη δυνατή κάρτα που έχει να κάνει το 10 κούπα. Το 10 κούπα είναι πολύ όμορφη κάρτα, έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με τη χαρά γενικότερα, έτσι. Τα μυστικά εδώ που έρχονται μπορεί να είναι να αποκαλυφθούν κάποια οικογενειακά μυστικά. Δεν ξέρω τι, μπορεί να είναι κάτι το οποίο σε αφορά. Μπορεί να είναι η δική σου οικογένεια, η οικογένεια από που προέρχεσαι, γενικά οικογενειακό κομμάτι. Μπορεί επίσης να είναι και θέμα όμως και αυτό που λένε, αν τους το λένε στην εταιρεία που δουλεύεις εκεί, α, εμείς είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια παρέα όμορφη εδώ, και αυτό παίζει ρόλο, κάτι έρχεται και αποκαλύπτεται λοιπόν, όμως δεν είναι τόσο κακό, είναι καλό και αποκαλύπτεται με έναν τέτοιο τρόπο που τελικά εσένα σε ευνοεί και σου κάνει καλό, έτσι, να το ξέρεις αυτό.
Αποκαλύψεις και αρμονία λοιπόν. Να βρεις ίσως την αρμονία σου. Okay, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Κάθαρση, τι αφήνουμε πίσω. Και αφήνουμε πίσω το 9 κούπα. Κοίταξε να δεις, το 9 κούπα είναι οι δικές σου οι επιθυμίες, οι οποίες μάλλον όλο αυτό το διάστημα ίσως δεν βγήκαν. Ή όλο αυτό το διάστημα κάπου λίγο σε επιθυμούσες πράγματα, αλλά λίγο οι επιθυμίες σου τελικά δεν βγήκαν αληθινές. Okay, όλοι έχουμε επιθυμίες και εγώ να δεις τι επιθυμώ, δεν μπορώ να τα αποκτήσω και ούτε θα τα αποκτήσω ποτέ αυτά τα οποία μπορεί εγώ να επιθυμώ. Θα κάτσω να πάθω κατάθλιψη? Όχι. Θα δω τι μπορώ να κάνω ώστε να κλείσω αυτό το κενό με άλλον δημιουργικό τρόπο. Αλλά εδώ σου λέει ότι εντάξει, δεν τα πετυχαίνουμε κιόλας σε αυτή τη ζωή. Έτσι είναι όμως. Η επόμενη κάρτα είναι μια πρόκληση που σου έρχεται και είναι το 7 λοιπόν, μάλιστα. Είναι το 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι πάλι σημαίνει ευλογίες. Το 7 μπαστούνι σημαίνει εγώ θα υποστηρίξω το δίκιο μου. Και η κάθαρση έρχεται με το να υποστηρίζεις τον εαυτό σου γενικότερα. Να υποστηρίζεις δηλαδή, να βάζεις τα ωριά σου, να υποστηρίζεις τον εαυτό σου. Το 7 μπαστούνι σημαίνει φυσικά και ευλογίες. Σημαίνει ότι έχεις και τη δυνατότητα της ενέργειας γενικά που ρέει μέσα σου και κάπως με κάποιο τρόπο την καταλαβαίνεις και σου δίνει πολύ δύναμη. Έχετε υπόψη. Η θεραπεία έρχεται με έναν ιεροφάντη. Ψάξε λοιπόν θέματα της ψυχής σου. Ο ιεροφάντης έρχεται να φανερώσει πράγματα. Ο ιεροφάντης είναι μια πολύ ωραία κάρτα και συνδέεται κυρίως με το ζώδιο του Ταύρου. Σταθερότητα, πείσμα, επιμονή, έτσι. Έρχεται να δώσει και να σου πει ότι, όπ, κοίταξε να δεις, μέντορας, καθοδήγηση από κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα σου δώσει και τις σωστές συμβουλές για να προχωρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ θεραπευτικό και μπαίνει σε μια ισορροπία. Έχεις τη δυνατότητα δηλαδή να εξορροπήσεις και ο ιεροφάντης σημαίνει και καλή υγεία. Και βέβαια θα μπορούσα να πω ότι η κάθαρση είναι και μια δέσμευση, ένας γάμος, μια γνωριμία, μια ερωτική γνωριμία, μια επαγγελματική επιτυχία, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε κάποιες θέσεις και να σε βοηθήσουν. Ωραία λοιπόν. Πάμε στο επόμενο, σχέσεις και υποστήριξη. 2 κούπα. Πολύ κούπα πέφτει εδώ, έτσι, το 2 κούπα. Λοιπόν, πολύ κούπα, πολύ συναίσθημα. Είσαι ένα άτομο, φαίνεται πολύ διαισθητικό, πολύ empathetic που λένε στα αγγλικά, δηλαδή με πολύ μεγάλη διέστηση, με πολύ μεγάλο συναισθηματικό κόσμο και ενσυναίσθηση. Το 2 κούπα είναι αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, το άλλο σου μισό. 2 κούπα σημαίνει, όπ, κοίταξε να δεις, είσαι σε ένα καλό σημείο. Είσαι σε σχέσεις και με μεγάλη υποστήριξη εδώ. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει έρωτας. Μπορεί να είναι πολύ καλές σχέσεις γενικά με τους κοντινούς σου ανθρώπους. Είναι ευλογία που έχεις ανθρώπους που αγαπάς και είναι τεράστια ευλογία ανθρώπους που σε αγαπάνε. Μην το ξεχνάς αυτό. Αυτό είναι τεράστια ευλογία και αυτό λέει αυτό η πύλη εδώ. Δώρο ή ευλογία λοιπόν που σου έρχεται και είναι το 5 πεντάκτινο. Εντάξει, το δώρο σου εδώ και η ευλογία είναι να φύγεις, να έχεις τη δυνατότητα να φεύγεις εκεί που τα πράγματα γίνονται πραγματικά μίζερα. Έχεις την ευχέρεια να φύγεις από εκεί από το οποίο δεν αισθάνεσαι τόσο καλά. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια ευλογία που σου φέρνει η πύλη και να φύγεις από κάτι το οποίο δεν σου ταιριάζει πλέον. Γιατί το 5 πεντάκτινο δηλώνει τη μιζέρια, είναι η μιζέρια, είναι η ζητιανιά. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Η επόμενη κάρτα είναι η διέστηση. Τι σου λέει η διέστηση? Να εμπιστεύεις και είναι ο ήλιος. Πανέμορφη κάρτα, πανέμορφα χρώματα. Είναι η επιτυχία. Η διέστησή σου λέει, κοίταξε να δεις, μεγάλη, έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις. Έχεις τη δυνατότητα να λάμψει με το φως όλα τα σκοτεινά μονοπάτια εκεί της ζωής, δεν ξέρω τι, και να έρθουν στο φως αλήθειες και να νιώσεις αισιοδοξία και επιτυχία, διότι είσαι σε ένα πολύ, πολύ ιδιαίτερο και πολύ καλό σημείο. Η διέστησή σου πραγματικά είναι πολύ δυνατή και πολύ ζεστή. Καυτή, έτσι είναι, πώς λέμε, είναι κρασί, είναι καυτός, είναι καυτή, έτσι είναι πολύ δυνατή, ακριβώς αυτό το πράγμα. Η 10η κάρτα είναι μια πνευματική, έτσι, καθοδήγηση, που είναι ο Άσος πεντάκτινο. Έχουμε μια ισορροπία τώρα εδώ πεντάκτινα μαζί με κούπες.
στοιχείο γης δηλαδή, με στοιχείο νερού, που σε πάει πάρα πολύ καλά. Ο Άσος Πεντάκτηνο είναι, λοιπόν, η καθοδήγησή σου είναι τι περιμένεις. Είναι το μήνα από το σύμπαν, είναι από τον ανώτερο εαυτό σου. Τι περιμένεις να κάνεις αυτό το καινούριο ξεκίνημα που θέλεις. Τι είναι, είναι νέα δουλειά, να πας κάπου αλλού, ένα νέο, κάτι καινούριο πρακτικό και αληθινό. Τι περιμένεις, ξεκίνα το. Έχεις όλη την ευλογία, όλη τη δυνατότητα, είναι μέσα να το πετύχεις, να το κάνεις. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και τέλος, η συνολική δράση και συμβουλή έρχεται με ένα άλλο 4-5 άκτινο, το οποίο το 4-5 άκτινο σημαίνει, κάτσε να βρω την κατάλληλη λέξη, σημαίνει χτίζω κάτι το οποίο έχει μέλλον, το οποίο έχει βάσεις, θα με βγάλει πάρα πολύ στο μέλλον για πάρα πολλά χρόνια. Το 4-5 άκτινο στο συναισθηματικό κομμάτι είμαι σε μια σχέση σταθερή, όπου έχει βάσεις και νιώθω πολύ καλά και ασφάλεια. Σε επαγγελματικό επίπεδο σημαίνει χτίζω κάτι το οποίο θα μου δώσει χρήματα, οικονομική άνεση, θα έχω δυνατότητες κτλ. Μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθώ, μπορεί να χρειαστεί μόνος μου, μπορεί να χρειαστεί να κάνω κάποια πράγματα μόνος μου, εντάξει, κάποια πράγματα, αλλά με πάει σε κάτι στο οποίο το χτίζω, το πλαισιώνω και έχει διάρκεια και είναι δυνατό. Πολύ, πολύ σημαντικό. Και πάμε τώρα, ωραία. Ωραία τα μηνύματα της πύλης και πάμε τώρα στο 4ο deck. Ωραία. 4ο deck, φίλες και φίλοι. Α, 4ο deck είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό που θα επιλέξω και εγώ. Η αυτοκράτηρα είναι ο αριθμός 3 δηλαδή. Είναι ο αριθμός 3. 4ο deck και η δικιά μου επιλογή. Και πάμε να δούμε τι θα μας βγει. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πού μας πάει, ρε παιδιά, αυτή η πύλη, που είναι ένα μεγάλο άνοιγμα, ένας δρόμος, μια διαδρομή μέσα στο κοσμικό σύμπαν, μέσα σε αυτόν τον κοσμικό διάδρομο, που θα μας πάει στο 2025, για να δούμε τι ενέργειες κορυφώνονται και τι θέλουν να μας πούνε, έτσι. Πάμε. Πρώτη κάρτα. Η ενέργεια είναι το 7 ξυφών. Προδοσία. Η οποία λέει όμως εδώ η πύλη ότι πρώτα απ' όλα σημαίνει έχει βγει το 7 ξυφών αρκετές φορές. Λοιπόν, όλοι έχουμε, είναι που έλεγα και προηγουμένως, μας έχουν προδώσει. Όμως, θέλει να σου πει η πύλη, νιώθεις προδομένος, έρχεσαι τώρα με ένα αίτημα και νιώθεις την προδοσία μέσα σου. Νιώθεις ότι σε προδίδουν συνάδελφοι, φίλοι, συγγενείς, ανταγωνιστές, ο ένας ο άλλος, δεν ξέρω τι. Έχεις εχθρούς, πάρ' το χαμπάρι. Έχουμε εχθρούς, να το πω έτσι, και εγώ μαζί σας. Έχουμε εχθρούς. Είναι ευλογία. Και τώρα θα μου πεις, ρε φιλιακά, τι μου λες. Είναι ευλογία, διότι μπορείς και τους αναγνωρίζεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν από σένα την αξία σου στο ένα το άλλο, σε υποβαθμίζουν, σε κάνουν αυτά. Αλλά όμως έχεις και πολύ μεγάλη προστασία, πολύ μεγάλη ευλογία, έχεις πολύ μεγάλη διέστηση και δεν μασάς. Το πιάνεις, γιατί εδώ τα ξύφη σημαίνουν πάρε ό,τι θέλεις, κάνε αυτό που θέλεις. Αλλά να ξέρεις όμως ότι θα έρθω δυνατότερος δυνατότερη. Πάμε να δούμε ποια είναι η πνευματική αφύπνιση. Διότι εδώ έρχεται και ένας βασιλιάς κούπα. Άκου τώρα να δεις εδώ. Η προδοσία βρίσκει τείχο σε αυτό εδώ πέρα το step. Σε αυτό εδώ πέρα το βήμα. Στο βασιλιά κούπα. Αυτοέλεγχος, μεγάλη διέστηση, μεγάλες δυνατότητες, αποφασιστικότητα, εντάξει, πολύ δύναμη και αφυπνίζεται μέσα σου αυτή η ωριμότητα, η σοφία και η διέστηση. Αυτή εδώ πέρα η κατάσταση, θέλω να το καταλάβεις τι εννοώ, δες βαθύτητα τώρα. Αυτή εδώ πέρα η κατάσταση σε αφυπνίζει ώστε να εμπιστεύεσαι περισσότερο τη διέστησή σου. Δεν βλέπονται. Εμπιστεύεσαι τη διέστησή σου και όχι τον άνθρωπο που βλέπεις την εικόνα. Μπορεί, λέω τώρα παράδειγμα, μπορεί να δεις μια πανέμορφη γυναίκα, θεάρα,
η οποία όμως μέσα της να είναι Παναγιά μου βόηθα. Μπορεί να δεις έναν πανέμορφο άντρα, δεν ξέρω τι, σκληρό, έτσι δυνατό, αποφασιστικό, με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, με αυτοπεποίθηση, με οικονομική άνεση, αλλά μέσα του όμως να είναι χάλια. Μπορεί να είσαι με έναν συνάδελφο, με έναν προϊστάμενο και πάει και πάει και πάει και πάει λέγοντας, αλλά έχεις όμως τη δύναμη εσύ της αυτοκυριαρχίας. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη. Η αυτοκυριαρχία όταν οι άλλοι τους βλέπεις μπροστά σου, να έχεις τέτοια αυτοκυριαρχία που να μην σε επηρεάζει. Αυτό είναι μια μεγάλη αφύπνιση. Μυστικά και αποκαλύψεις. Τα μυστικά και αποκαλύψεις έρχονται με το κλείσιμο πλέον ευτυχώς ενός κύκλου, δύσκολου, πολύ δύσκολου κύκλου για όλους μας, με το 9 ξυφών. Αποκαλύφθηκε ό,τι ήταν να αποκαλυφθεί, έρχονται και κάποιες ακόμα, αλλά πολύ σύντομα ολοκληρώνονται. Για να μας πάει πλέον στο επόμενο διάστημα και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, τελείωσε, τελειώνει, μπορείς να τελειώσεις πλέον τον κύκλο όπου στεναχωριέσαι, αγωνιάς, λες δεν έχω ελπίδα και έρχονται πράγματα στο φως αυτή την περίοδο. Πλέον έρχονται στο φως. Τελειώνει το σκοτεινό. Πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι η κάθαρση. Η κάθαρση έρχεται με μία βασίλισσα μπαστούνι πολύ δυνατή. Η βασίλισσα μπαστούνι μας λέει ότι έχεις τέτοια ενέργεια, έχεις τέτοια δύναμη μέσα σου, έχεις τέτοια πάλι διέστηση, δεν σε σταματάει τίποτα. Μπορεί επίσης εδώ να σημαίνει και βοήθειες, έτσι. Εδώ είναι και ένα πρόσωπο, μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία είναι κοντά σου, πολύ δυνατή. Εδώ τώρα μιλάμε για τη στοιχείο της φωτιάς, μπορεί να είναι ζώδιο, οροσκόπος ή στο χάρτη της να έχει πολύ φωτιά, η οποία δεν θα μασίσει, θα σου δώσει από τη δύναμή της. Στις στιγμές εσύ που μπορεί να αισθάνεσαι, όχι παιδιά τώρα τι γίνεται εδώ, ανασένεις και παίρνεις δύναμη, ρούφα φωτιά πραγματικά. Υπάρχει διαλογισμός, λέγεται η αναπνοή του δράκου, δεν μπορώ να σας πω όλες τις λεπτομέρειες τώρα, μπορείτε να το ψάξεις, τέλος πάντων θα το ψάξω και εγώ, μπορώ να το ανεβάσω κάποια στιγμή στην κοινότητα, και λέγεται η αναπνοή του δράκου. Όχι, πάει το μυαλό μου λίγο να γελάσουμε. Βρωμάει ανάσα. Όχι, δεν είναι αυτό όμως. Λοιπόν, είναι η αναπνοή του δράκου, πραγματικά είναι. Εισπνέεις φωτιά, εκπνέεις φωτιά. Εντάξει, και παίρνεις πολύ δύναμη. Είναι ένας ωραίος διαλογισμός, έχει και άλλα μέσα, θα το ψάξω, θα το βρω κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πρόκληση. Για να δούμε τι πρόκληση έχουμε. Και η πρόκληση που έχουμε είναι μια μεγάλη αίρια. Μου έπεσε ανάποδα, την ίσιοσα. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Η πρόκλησή σου είναι η μη εμπιστοσύνη στο θεϊκό σχέδιο, η μη εμπιστοσύνη στη διέστησή σου, η εμπιστοσύνη ότι αν τελικά υπάρχει Θεός, υπάρχει κάτι άλλο ή δεν υπάρχει και παλεύουμε εδώ πέρα χωρίς νόημα και χωρίς αύριο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, να έχεις πίστη. Εδώ είναι καθαρά θέμα πίστης και η πρόκλησή σου είναι μην διστάσεις να μάθεις πράγματα για να σου αποκαλυφθούν μυστικά. Το να μάθεις σημαίνει μαθαίνω, τι να σου πω. Ξέρω, αστρολογία, βλέπω τον ΑΚΑΣ, διαβάζω, κάνω, ενημερώνομαι. Να δεις λοιπόν μια άλλη διάσταση, γιατί εδώ τα κρυφά κλειδιά είναι επίσης, και μια άλλη πρόκληση είναι και η καρδιά, που είναι λίγο διστακτική και δεν ανοίγει και εύκολα κιόλας. Και αυτό είναι μια πρόκληση, έτσι, για εσένα. Έχει κλείσει για διάφορους λόγους. Άρα θα μπορούσε να ανοίξει το κλειδί εδώ για να αφυπνιστεί σε ένα άλλο επίπεδο. Και το άλλο είναι και οι γνώσεις βεβαίως. Πάμε στο επόμενο. Θεραπεία. Για πάμε για θεραπεία και είναι ο κρεμασμένος. Και ο κρεμασμένος έχει γίνει πολλές φορές. Ο κρεμασμένος στη θεραπεία είναι θεραπεία που έχει να κάνει μέσα μας κυρίως, εσωτερική θεραπεία, με νερό, δεν ξέρω τώρα, αυτό μπορεί να είναι κάνω διαλογισμό κάτω από καταράκτη, πηγαίνω στη θάλασσα, αφήνω τη θάλασσα να με θεραπεύσει, μπορεί να είναι αυτό, γιατί συνδέεται με τον Ποσειδώνα. Επίσης σημαίνει αλλάζω, προσπαθώ να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο βλέπω πράγματα και σκέφτομαι. Αλλάζω το σκεπτικό μου, αυτό είναι τεράστια θεραπεία. Ξέρεις τι είναι να μπορείς να αλλάξεις το σκεπτικό σου και σε ένα ερέθισμα, να μην αντιδράς πληγωμένος, πληγωμένη όπως σε άλλες καταστάσεις και να διατηρείς την ψυχραιμία σου και να λες «ΟΚ, εντάξει,
Δεν με επηρεάζει, το αφήνω, το ενσωματώνω και το αφήνω αυτό να αλεστεί μέσα μου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορώ να είναι τραυματικό, ό,τι και να είναι αυτό. Επίσης σημαίνει γνώσεις, βαθύτατες γνώσεις, γνώσεις γνώσεις. Είμαστε άνθρωποι βαθύτατες γνώσεις, κακά τα ψέματα, και κυρίως τις εσωτερικές τέχνες, δηλαδή ταρό, αστρολογία, αριθμολογία, είναι πράγματα που μας αρέσουν πάρα πολύ. Και εκεί φτάνουμε τη δική, και εκεί προσεγγίζουμε εμείς τη δική μας αλήθεια. Οι άλλοι δεν σημαίνει ότι όλοι το κάνουν αυτό. Λέμε για μας πώς το προσεγγίζουμε. Έχε το υπόψη σου, αλλά εδώ είναι μια κάρτα που σημαίνει επίσης πού θέλω να θυσιάσω το χρόνο μου. Και να μην θυσιάζομαι επίσης πλέον. Και αυτό είναι θεραπευτικό. Να μην θυσιάζομαι για άλλους ανθρώπους. Ή σε σχέσεις οι οποίες δεν έχουν νόημα. Και μιας και είπαμε σχέσεις, πάμε στις σχέσεις, είναι το 8 κούπα. Πάλι το 8 κούπα παίζει μεγάλο ρόλο εδώ, λοιπόν. Έχει πέσει νομίζω σε όλες τις περιπτώσεις. Κοίτα, στις σχέσεις εδώ σημαίνει. Και βαδίζω μόνος μου, μόνη μου, για να βρω κάτι άλλο βεβαίως, γιατί σημαίνει να έχεις εμπειρίες, έχεις περάσει ωραία. Σημαίνει όμως και τα βρίσκω με τον εαυτό μου, για να μπορέσω να βρω κάτι άλλο. Αλλά είναι μια κάρτα που λέει, για να βρω δύναμη για τις σχέσεις και υποστήριξη, χρειάζεται μόνος μου, μόνη μου, να με βρω, να βρω τον εαυτό μου. Το καταλάβατε, το πιάνετε, το νόημα έτσι είναι. Και αυτό βεβαίως όμως σημαίνει ότι έχεις και πολύ μεγάλη δύναμη, πολλά καλά μπαλίκια να το πω έτσι, διότι μπορείς μόνος σου, μόνη σου, να πορευτείς χωρίς να έχεις πρόβλημα. Ανεξάρτητος, ανεξάρτητη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Ωραία, πάμε στην 8η κάρτα. Δώρο ή ευλογία. Ποια είναι λοιπόν η ευλογία σου που φέρνει αυτή η πύλη στη ζωή σου? Είναι ένας βασιλιάς πεντάκτινο. Δύο βασιλιάδες, μία βασίλισσα, πολύ ωραίες δυνατές ενέργειες, οι οποίες έρχονται να σου πούνε ότι με το βασιλιά πεντάκτινο έχεις ωριμότητα, σε πάει σε μια σοβαρότητα, έχεις γνωρίζεις γνώσεις πολλών πραγμάτων, συναντάς ανθρώπους, ανεβαίνεις στην υπόληψή τους, έτσι, σε θεωρούν έναν πολύ δυνατό, πολύ έτσι έντονο άνθρωπο, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, είναι μέσα σου. Αυτά είναι ιδιότητες, έτσι. Ο βασιλιάς πεντάκτινο μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο το οποίο θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, διότι μπορεί να έχει κάποια θέση σημαντική και να σου δώσει ή να σου δώσει κάποια συμβουλή. Μπορεί να είναι και ένας μέντορας, ένας δάσκαλος. Δηλώνει άνθρωπο ο οποίος όμως είναι σε μια φάση όπου ξέρει και πέντε πράγματα. Άρα λοιπόν το δώρο και η ευλογία είναι ότι εσύ αγαπημένη, αγαπημένη μου, παίρνεις ή τέτοιες πληροφορίες ή καθοδηγείσαι ή οδηγείσαι εκεί που πηγαίνεις και είναι ευλογία. Η διαδρομή σου είναι γεμάτη ευλογία. Εντάξει, τι λέει λοιπόν η διαίσθησή σου? Η διαίσθησή σου λέει πού να πάω. Πρόσεξε να δεις πώς μας πηγαίνουνε. Ξεκινάς με ξύφη περίεργα. Έρχεται το θετικό. Ξανά ξύφη. Έρχεται πάλι το θετικό. Πάλι εδώ λίγο η πρόκληση. Οκ, ξαναξεκινάμε. Προχωράμε λίγο. Και έρχεται και το τρία ξυφών. Έρχεται λοιπόν να τα αλλάξει όλα. Και να σου πει, αχ αυτή η διέστηση, την εμπιστεύεσαι τελικά, την εμπιστευόμαστε? Μήπως η διέστησή μας πολλές φορές είναι λίγο λανθασμένη? Μήπως το μυαλό μας δημιουργεί λάθος εικόνες? Μήπως η φαντασία που έχουμε, πολύ φαντασία, γιατί εδώ είμαστε άνθρωποι με τεράστια φαντασία, φτιάχνουμε εκείνες τις εικόνες και εκείνο το σενάριο το οποίο μας πληγώνει και λέμε πού να πάω, θα πληγωθώ, θα με πληγώσουν, θα με κάνουν. Και η διέστησή σου λέει, εμπιστέψου τη διέστησή σου, διότι δεν είναι όλα για να πληγώνεσαι. Δεν είναι όλοι εκεί έξω οι άνθρωποι. Ναι, μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνονται, αλλά δεν έχουν σκοπό να σε πληγώσουν. Το κάνουν διότι έτσι σκέφτονται. Είναι το σκεπτικό τους. Μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται και λένε κάποια πράγματα. Μην τρελαίνεσαι. Εμπιστεύσου τη διέστησή σου, και εδώ αυτό το οποίο λέει είναι ότι επειδή έχεις πληγωθεί από το παρελθόν και το τραύμα είναι τεράστιο. Μεγάλο, τεράστιο. Νιώθεις λοιπόν την ανάγκη να στηριχθείς κάπου και να οδηγηθείς σε εκεί που θες εσύ τη δική σου ψυχική ηρεμία. Εδώ λέει κάνε αντιστροφή της ενέργειας. Το τρία ξυφών να μετουσιωθεί σε κάτι διαφορετικό. Να το αλλάξεις, διότι δεν την εμπιστεύεσαι τόσο πολύ τη διέστηση. Έχεις λίγο, λες τώρα, εντάξει. Και η καθοδήγηση που έρχεται είναι ένα μήνυμα από τον ανώτερο εαυτό που είναι τώρα, σε πάει κάπου αλλού τώρα, πρόσεξε να δεις, μας πάει στα βράχια. Υπό της ξυφών.
Και σου λέει η ζωή, σου λέει η πύλη. Ρε εσύ, είναι σαν να είμαστε τώρα πραγματικά σε καφενείο με κλασικούς ανθρώπους της υπαίθρου εκεί που ζουν στα χωριά που σου λένε ρε εσύ, έλα εδώ κάτσε κάτω, πιέσε ένα κρασί. Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι? Είναι δυνατόν να ρίχνεις τον εαυτό σου επίθεση? Ρε η ζωή θέλει, ρε τόλμα ρε. Αυτό ακριβώς, τόλμα. Παντού, σε οτιδήποτε. Τόλμα, ναι, κοίτα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο εσωστρεφείς. Ωραία, τόλμα, θα τολμήσει με την εσωστρεφιά σου. Πάρε την εσωστρεφιά σου, πάρε ό,τι σου έχουν κάνει και προχώρα. Τόλμα στη ζωή. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Έχουμε, πρόσεξε να δεις, είμαστε πολεμιστές. Δεν πάμε για καταστροφή. Πρόσεξε εδώ, γιατί όντως αυτή η κάρτα δηλώνει, μπορεί να δηλώσει και την κάρτα. Δεν πάμε για καταστροφή. Έρχεται να πολεμήσει αυτό εδώ και να πει, όχι, ρε, δεν θα σε αφήσω. Το πιάνεις, το καταλαβαίνεις, γιατί εδώ είναι βήμα, και έρχεται να σου πει προχώρα, αυτό είναι το μήνυμα, προχώρα με τόλμη, το έχεις. Και επικοινώνεις και πες αυτό που αισθάνεσαι, και αν ο άλλος σας παρεξηγηθεί και μη σου ξαναμιλήσει, και πες την αλήθεια σου, έτσι. Εννοείται ότι στη διαδρομή θα βρούμε ανθρώπους οι οποίοι και εμένα μου στέλνουν μηνύματα εδώ στο κανάλι, δεν μπορώ να φανταστείτε καμιά φορά τι μου λένε. Και σε προσβάλλουν, έτσι, σε προσωπικό επίπεδο. Το μόνο που μπαίνει 3 δευτερόλεπτα για να κάνω μπαν για πάντα, ας πούμε. Προχώρα, εντάξει, θα κάνουμε έτσι, υπάρχουν και τέτοια άνθρωποι. Πρόσεξε, τους ανοίγω το σπίτι, να πω τώρα για μένα λίγο, τους ανοίγω το σπίτι, εγώ δεν έχω φέρει κανένα με το ζόρι, έτσι. Δεν έχω φέρει κανένα με το ζόρι εδώ για να κάνει κάτι, να του πω, όσο όνει ντε και καλά θα σε φέρω μέσα στο κανάλι μου. Έρχονται, αφήνουν το δηλητήριο και φεύγουν. Ω, μια χαρά. Έτσι είναι και οι άνθρωποι παντού. Στις σχέσεις, στις δουλειές. Τι θα κάνεις όμως? Θα ανέχεσαι το δηλητήριο? Πρέπει να πεις έξω. Όχι. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Πολύ δυνατό και είναι και μάθημα μιας ολόκληρης ζωής. Και ποια είναι η τελική δράση και το τελικό αποτέλεσμα? Πρόσεξε τι θα βγει. Βγαίνει το 9, το 8, το 8 ξυφών. Το 8 ξυφών φαίνεται όντως μια περίεργη κάρτα και λες αιρεσιακάς, όχι όμως, πρόσεξε να δεις. Αυτό που λέει η δράση και θέλει να σου πει για αυτή η πύλη για να προχωρήσεις στη ζωή σου είναι η δύναμή σου. Έχει βγει άλλο ένα οχτάρι ή ένα άλλο οχτάρι. Μην αμφισβητείς τη δύναμή σου. Έχεις, γιατί αυτό λέει η κάρτα αυτή εδώ, έχεις όλη τη δυνατότητα να βγεις από το αδιέξοδο το οποίο βρίσκεσαι. Έχεις τη δυνατότητα. Προβληματίζεις τα επαγγελματικά, στα αισθηματικά. Έχεις τη δυνατότητα. Αυτό σου λέει η πύλη. Έχεις τη δυνατότητα, αγαπητέ μου, αγαπημένη μου, να βγεις από κάθε αδιέξοδο από το οποίο σε ταλαιπωρεί και να νιώσεις δυνατός δυνατή. Μεγάλη ευλογία αυτό. Μεγάλη απελευθέρωση. Ολοκληρώσαμε. Ελπίζω να σου άρεσε. Εγγραφή οπωσδήποτε. Καμπανάκι 2 φορές. Και ετοιμάσου για επόμενες συγκλονιστικές αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ.